Καλητές, η Σίλβια Κυλάκου και ο Στάθος Μαρακουδάκης. Το λόγο έχει η Σίλβια Κυλάκου. Θέμα της εισήγησης, μεταβολές σε εργασιακές σχέσεις, επισφάλεια και ανεργία. Λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως αποτυπώνεται στις θέσεις για το 4ο συνέδριο, ο ολοκληρωτικός καπιταλισμός, καθώς δεν μπορεί να υπερβεί με σταθερό τρόπο τη βαθιά κρίση του, 9 χρόνια από το ξέσπασμά της, μπαίνει σε μια νέα υπεραντιδραστική ολοκληρωτική εκστρατεία, πρώτα και κύρια στο πεδίο της εμβάθυνσης της εκμετάλλευσης της εργασίας μέσω της μετατροπής των εργαζόμενων σε σύγχρονους δούλους. Πράγματι, οι αντεργατικές τομές που συντελούνται σε όλο τον κόσμο δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη διαμόρφωση εργαζόμενων που θα ενσωματώνουν τις λογικές του ανταγωνισμού, της ευελιξίας, της διαρκούς κατάρτισης και πιστοποίησης, δηλαδή την τάση ποταγής. Η νέα μαγική λέξη σε όλα αυτά είναι η ελαστικότητα, η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για μια βαθιά τομή και όχι απλά για κάποια μέτρα που επιδιώκουν να προσαρμόσουν το εργατικό δίκαιο στις ανάγκες του ολοκληρωτικού καπιταλισμού και στη μέγιστη εφαρμογή της σχετικής και απόλυτης υπεραξίας. Καθοριστικό ρόλο στο τοπίο των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εδώ και δεκαετίες χτίζει μεθοδικά ένα πραγματικό τείχος απέναντι στα εργατικά δικαιώματα με πλήθος συμφωνιών, συνθήκων, διρεκτίβων κλπ. Το Ευρωπαϊκό Κεφάλαιο στρέφεται με ιδιαίτερη προσήλωση στο πεδίο της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το σκληρό πυρήνα του κέντρου έως την περιφέρεια του νότου, της άγριας λιτότητας και των μνημονίων. Στην Ελλάδα, λόγω του χαρακτήρα της κρίσης που έχουμε περιγράψει και συζητήσει τη χθεσινή μέρα, οι αντεργατικές τομές είναι εξαιρετικά βίαιες. Μετά από το πρώτο μνημόνιο, ξεσπά μια νομοθετική καταιγίδα που θεμελιώνει τη μέχρι τότε εργατική νομοθεσία και που προσπαθεί να καταστήσει την επισφαλή εργασία σε μια νέα κανονικότητα. Δεν πρόκειται απλώς για κάποια μέτρα επιβαλλόμενα από ξένους, αλλά για μια μεγάλη καπιταλιστική ανασυγκρότηση. Σε αυτή ακριβώς τη διαδικασία, η ευελιξία του εργάσιμου χρόνου αποτελεί βασικό μοχλό για το πέρασμα μιας σειράς αντιδραστικών αλλαγών, ενώ ένας γαλαξίας μορφών και σχέσεων εργασίας καταργούν το σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο. Παρά τα μεγάλα πλήγματα που δέχτηκαν οι συλλογικές συμβάσεις με διαρκείς νομοθετικές παρεμβάσεις, διακαής πόθος του ΣΕΒ είναι η πλήρης ευελιξία και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μην τηρούν τις εθνικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Για το ελληνικό κεφάλαιο έχει τεράστια σημασία ο υποκατώτατος μισθός, προκειμένου η χώρα να γίνει ένα τεράστιο επενδυτικό ελντοράδο. Ενώ παράλληλα, το επόμενο διάστημα, το βάρος πέφτει στην αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, στην απαγόρευση των απεργιών, ενώ ήδη στο 4ο μνημόνιο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει νομοθετήσει ρητά το μισθολογικό lockout, δηλαδή τη δυνατότητα μη καταβολής μισθού στους μη απεργούς. Η τάση του ολοκληρωτικού καπιταλισμού είναι να μετατρέψει την εργατική τάξη σε μια ασπόνδυλη πληβιακή μάζα. Η ρευστοποίηση των ορίων μεταξύ σταθερής εργασίας και ανεργίας παίζει σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θεσπίζεται μια τεράστια ζώνη ημιαπασχόλησης και ημιανεργίας ή αλλιώς εξωτερικής ευελιξίας μέσα από μπλοκάκια, τετράωρα, αναπληρωτές και ορομίσθιους, επινοικιαζόμενους, συμβασιούχους, μαθητείες και άλλα. Παράλληλα, μέσω των προγραμμάτων κατά της ανεργίας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μεταρρυθμίζει αντιδραστικά το εργασιακό τοπίο, δημιουργώντας μαζικές ζώνες υπερεκμετάλλευσης, χωρίς πλήρη δικαιώματα, κανονικές αμοιβές και ασφάλισης. Συνολικά, οι λεγόμενες ενεργητικές πολιτικές για την ανεργία και για τη γενίκευση της επισφαλούς εργασίας στοχεύουν στη χρησιμοποίηση της ανεργίας ως δούρεο ύπο ενάντια στις σταθερές εργασιακές σχέσεις και στην πλήρη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας με συμβάσεις πολλών τύπων και μορφών, ακόμα και στο σκληρό δημόσιο τομέα. Στη συνολική υπαγωγή της γνώσης στο κεφάλαιο, μέσω του κατακαιρματισμού και της εξειδίκευσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, στην άμεση επιδότηση του κεφαλαίου από κρατικά και ευρωπαϊκά ταμεία με τεράστια κεφάλαια για την απασχόληση ανέργων, τις μαθητείες και τα κάθε λογής προγράμματα ευελιξίας και ακόμα στη δημιουργία ενός πολυδαίδαλου μηχανισμού ιδεολογικής κατεργασίας
εργαζόμενων στις αρχές του ανταγωνισμού και της ενίσχυσης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ειδικά οι εργασιακές σχέσεις των υποτίθεται ωφελούμενων αποτελούν έναν από τους κεντρικούς πυλώνες για την εκπαίδευση των ανέργων στις νέες εργασιακές σχέσεις δουλείας. Όλες αυτές οι αλλαγές που συντελούνται στην Ελλάδα δεν συνιστούν κεραυνό ενεθρία. Είναι αλλαγές που συντελούνται την τελευταία 20ετία και στη χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ατζέντα 2010, η Στρατηγική 2020, η Οδηγία Σέρκας για το χρόνο εργασίας, η Οδηγία Βολκεστάιν έχουν ήδη δοκιμαστεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου, ενταγμένες στη στρατηγική της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας και στην προσαρμογή του εργατικού κόστους στα πολύ χαμηλά επίπεδα που διαμορφώνονται στη διεθνή καπιταλιστική αγορά, στην Κίνα, στις Ινδίες και άλλα. Έτσι, για παράδειγμα, στη Γερμανία, με αφορμή την Ατζέντα 2010, ο Σρέντερ ήδη από το 2000 οδηγεί στο θαύμα το mini job, ενώ σήμερα η γερμανική εργατική τάξη δεν απολαμβάνει κανένα όφελος από τα εμπορικά πλεονάσματα της γερμανικής υπεροπλίας. Στη Γαλλία, ήδη από το 2006, το νομοσχέδιο για το Συμβόλαιο Πρώτης Απασχόλησης εκκινεί την άγρια επίθεση στη νέα γενιά. Ο νόμος Μακρόν το 2015 θεσμοθετεί την ευελιξία των επιχειρήσεων να προσαρμόσουν τον χρόνο εργασίας και τους μισθούς στις ανάγκες τους. Παράλληλα, καθιερώνει μεγάλες εμπορικές ζώνες που λειτουργούν κάθε Κυριακή. Ο νόμος Ελκομπρί προτείνει τις επιχειρησιακές συμβάσεις έναντι του συνολικού εργατικού δικαίου. Διόλου τυχαία, ο πρόεδρος του ΣΕΒ καλεί σήμερα την ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει το γαλλικό παράδειγμα. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη συγκροτηθεί μια μεγάλη πληβιακή μάζα με εργασιακούς χώρους παραπλήσεως των αναδυόμενων χωρών. Όλο αυτό το πολυδέβαλο πλαίσιο νόμων σηματοδοτεί τη βαθύτατη καθολική και πρωτόγνωρη παγωγή όλων των πλευρών της εργασίας αλλά και τη ζωή της εργατικής τάξης στο κεφάλι. Η αξία της εργατικής τάξης μειώνεται σημαντικά, άμεσα και έμεσα, σε σύγκριση με την ολοένα αυξανόμενη παραγωγικότητα. Όμως το κεφάλαιο θέλει να υποδηλώσει με πρωτόγνωρο τρόπο όλο το είναι των εργαζόμενων. Ο ιδανικός εργαζόμενος είναι ο διαθέσιμος εργαζόμενος, που στην περίπτωση των νέων ονομάζεται και ωφελούμενος. Ταυτόχρονα, μέσα από το σύγχρονο δουλεμπόριο, εκτρέφεται ο κοινωνικός εκφασισμός ανάμεσα στις νέες πληβιακές μάζες που τείνουν να αποτελούν την πλειοψηφία του κόσμου της εργασίας. Στην Ελλάδα, τα στοιχεία αποτυπώνουν ανάγλυφα τη σοφερή πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί μετά από 7 χρόνια ανελαίτης επίθεσης. Ωστόσο, η πραγματική ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων είναι πολύ πιο σκληρή από τα στοιχεία. Ο Ντάνιελ Μπλεκ μπαίνει στη ζωή μας. Η εργατική τάξη στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν σε όλο τον κόσμο οδηγείται ραγδαία σε μια νέα κανονικότητα που μοιάζει αναλογικά με τις πιο άγριες και εκμεταλλευτικές κοινωνίες στην ιστορία ή καλύτερα στην προϊστορία των ταξικών αγώνων. Αυτή η σύγχρονη στρατηγική του κεφαλαίου επιφέρει σημαντικές αλλαγές και στο σώμα της εργατικής τάξης. Οι θέσεις εκτιμούν ότι η ολοκλήρωση των προηγούμενων αναδιαρθρώσεων θα φέρει την ταξική διαστρωμάτωση του ελληνικού καπιταλισμού πιο κοντά σε εκείνη των ηγετικών καπιταλιστικών χωρών. Θα ενισχύσει και θα διευρύνει ακόμα περισσότερο τις γραμμές της εργατικής τάξης. Ταυτόχρονα, θα ενισχύσει τον κατακαιρματισμό και θα βαθύνει τις ποιοτικές αλλαγές που αφορούν τους όρους εργασίας και ζωής της. Σύμφωνα και με τα στοιχεία, η εργατική τάξη διευρύνθηκε με νέα τμήματα από καταστραμμένα μεσαία στρώματα, ενώ χιλιάδες χειρόνακτες και μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα στάθηκαν στις στρατιές των ανέργων. Ταξικά έμπειρα τμήματα της εργατικής τάξης, με μνήμες αγώνων και εργατικών δικαιωμάτων, βρέθηκαν εκτός παραγωγής. Τα νέα τμήματά της στερούνται εικόνων μαζικής δράσης και συλλογική οργάνωση. Η νέα εργατική βάρδια, πιο μορφωμένη από ποτέ, πλέει σε έναν ωκεανό μισοεργασίας και μισοανεργίας. Η εργατική τάξη, όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, δίνει τη θέση της σε ένα νέο πολύμορφο προλεταριακό πολυκόσμο. Η διεύρυνση του προλεταριακού στρατοπέδου συνδυάζεται με σημαντικές διαφοροποιήσεις και διαστρωματώσεις στο εσωτερικό της. Αυτή η πολυδιάσπαση έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην πάλη της. Η ενότητα της εργατικής δύναμης είναι πια πρωταρχικό πρόβλημα αν λάβουμε υπόψη τον μεγάλο κατακαιρματισμό της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ντόπιους και ξένους, παλιούς και νέους, μόνιμους και συμβασιούχους, αλλά και άλλες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το ρόλο στην παραγωγή, το μορφωτικό επίπεδο κτλ. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων αποδιαρθρώνει τον κυρίαρχο συνδικαλισμό,
που εκπροσωπεί πλέον ένα μειοψηφικό προστατευμένο κομμάτι. Οξύνονται τα εθνικιστικά και ρατσιστικά φαινόμενα και η σύγκρουση των τμήματων της εργατικής τάξης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των εργατών της Eldorado Gold που εξεγείρονται υπέρ των αφεντικών τους και ενάντια σε μια ολόκληρη κοινωνία. Η πολυδιάσπαση της εργατικής τάξης και ο εμφύλιος στον κάτω αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα για την ηγεμονία του κεφαλαίου και της αστικής πολιτικής. Στην πολυσυζητημένη βέλγικη ταινία «Δύο μέρες και μια νύχτα», το αφεντικό επικαλούμενο την κρίση της εταιρείας καλεί τους εργαζόμενους να αποφασίσουν αν θα μείνει η άντρα στη δουλειά για να ή αν θα λάβουν τον πόνους των 1.000 ευρώ. «Το πόνους μου, η απόλυσή σου» είναι ένα συνηθισμένο δίλημα που θέτει η Διεύθυνση των Ανθρωπίνων Πόρων για να υποτιμήσει την εργατική δύναμη και να διασπάσει την εργατική τάξη. Στην ταινία γίνεται εμφανής η απουσία συλλογικών ταξικών ταυτοτήτων και ταξικής συνείδησης, στιγμιότυπα κοινωνικού εκφασισμού εναλλάσσονται με στιγμιότυπα ταξικής αξιοπρέπειας και περιγράφουν ανάγλυφα την αντιφατικότητα της σύγχρονης εργατικής τάξης. Στην καρδιά του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, η εργατική τάξη δεν πάει στον παράδεισο, ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται θεολογικά, δετερμινιστικά και εξειδικευμένα. Εξάλλου, η ίδια η θέση της είναι βαθύτατα διχασμένη ανάμεσα στην ανάγκη κατάργησης της εκμετάλλευσης, αλλά ταυτόχρονα είναι δέσμια της ίδιας της εκμετάλλευσης. Από αυτή την άποψη, χρειάζεται να αναζητήσουμε τις σύγχρονες δυνατότητες που αντανακλούν τις τάσεις χειραφέτησης, το περιεχόμενο και τις μορφές της νέας εργατικής ενότητας και σε αυτό τελειώνοντας ορισμένες επισημάνσεις. Η εργατική τάξη που πλήττει, η άγρια επίθεση που πλήττει την εργατική τάξη, όλα τα τμήματά της, καταρρύπτει τους μύθους κάποιων προνομιούχων τμήματων και δίνει τη δυνατότητα για μια νέα αγωνιστική ταξική ενότητα. Η κρίση του κυρίαρχου συνδικαλισμού δίνει τη δυνατότητα στα νέα συνδικάτα της εποχής μας να στηριχτούν όχι μόνο στα άμεσα αιτήματα, αλλά να αντιπαλέψουν για να ανατρέψουν την ιερή συμμαχία κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαίου. Μάλιστα, σε αντίθεση με τον κυρίαρχο συνδικαλισμό που έχει μετατραπεί σε dealer και σε ικέτ των επενδύσεων, όπως στο παράδειγμα της Eldorado, η σύγχρονη παραγωγή του πλούτου μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν λόγο στο τι παράγουν και στο πώς το παράγουν. Ο παράδεισος του Κεντσιανού Κοινωνικού Συμβολέου έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή, ενώ οι μάχες οπισθοφυλακών αφήνουν αδιάφοροι τη νέα εργατική βάρδια. Επομένως, η αναγέννηση της εργατικής πάλης περνάει μέσα από την οργάνωση των πιο πληττόμενων τμήματων της εργατικής τάξης, αυτών που βρίσκονται στον πυρήνα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Καρδιά της επίθεσης του κεφαλαίου είναι η σχέση και ο χρόνος εργασίας, η ανάπτυξη της πάλης για την κατάργηση των ευέλικτων σχέσεων εργασίας και για τη μείωση του χρόνου εργασίας, έρχεται σε απευθεία σύγκρουση με τους κεντρικούς πυλώνες της αστικής πολιτικής και βοηθά ώστε οι αγώνες να ενοποιούνται, να κεντρικοποιούνται και να παίρνουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Επίσης, σε μια εποχή που κυριαρχούν τα κρατικά πολυεθνικά μονοπόλια, η μεταναστεύση επιχειρήσεων και η κινητικότητα της εργασίας σε μια σύγχρονη αντικαπιταλιστική και κομμουνιστική αριστερά δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το προλεταριάτο στενά εθνικά, αλλά με όρους διεθνικής συγκρότησης. Τέλος, η ανασύσταση της εργατικής πολιτικής προϋποθέτει την επιστροφή στο μέλλον των εξεγέρσεων και των επαναστάσεων. Γιατί αν κοιτάξουμε πίσω, 100 χρόνια πριν, θα δούμε πως το εργατικό κίνημα είχε στις σημαίες του την επαναστατική σύγκρουση με το κεφάλαιο και την κοινωνική απελευθέρωση.